Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι. Επειδή εγώ είμαι ένας από αυτούς που ενστερνίστηκαν το σύνθημα της ΚΝΕ ήταν, δεν φωνάζονταν γενικό στα αμφιθέατρα, το πρώτο στα μαθήματα, πρώτο στον αγώνα, ναι, της ΚΝΕ ήταν, δεν φωνάζονταν τόσο στα αμφιθέατρα αυτό, όταν είχε εκείνη την αντίληψη, ο Γρηγόρης ο Φαράκος το είχε πει αυτό το σύνθημα, ότι θέλουμε ανθρώπους ελεύθερα μυαλά, που να ξέρουν την επιστήμη τους, να ξέρουν το αντικείμενό τους και να μπορούν ταυτόχρονα να αγωνίζονται για κοινωνική δικαιοσύνη, ελευθερία, σοσιαλισμό για μια άλλη κοινωνία. Επειδή λοιπόν ήμουν ένας από αυτούς, ενώ ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν, ούτε η κυρία Κεραμέως ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σπούδασαν εδώ καταρχήν. Θα σας πω εγώ ένα άλλο σύνθημα, το οποίο θα φωνάζουν σε λίγο καιρό οι φοιτητές, όταν θα επισκέπτεστε τα ελληνικά πανεπιστήμια. Κυρία Κεραμέως, ξέρετε, θα σας φωνάζουν ότι εμείς ματώνουμε στις πανελλαδικές και εσείς μας φέρνετε αλεξιπτωτιστές. Εδώ έχετε αντιστρέψει την πραγματικότητα. Έχετε γυρίσει το κεφάλι στα πόδια. Εσείς που είστε της αριστείας, της διαρκούς προσπάθειας, του κόπου και της κούρασης, μπορείτε να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ, γιατί δίνετε, καταργώντας την τροπολογία που φέραμε εμείς, που είχαμε καταργήσει το νόμο του κυρίου Αρβανιτόπουλου, που επέτρεπε τους αποφύτους των ιδιωτικών κολεγίων απροσδιορίστου αξίας, γιατί και κανείς δεν τα ελέγχει, να συμμετέχουν στους διορισμούς του δημοσίου. Τώρα πώς το φέρνετε αυτό το πράγμα? Είναι οι άριστοι εκεί? Είναι η φωλιά τους? Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος κουράζεται, ένα παιδί από μιας φτωχιάς λαϊκής οικογένειας ή μιας μικρομεσαίας οικογένειας, το οποίο πληρώνει η οικογένειά του φωτιστήρια, κουράζεται, ξενυχτάει, διαβάζει, πετυχαίνει, δίνει πανελλαδικές και μπαίνει. Αυτός πρέπει να έχει ανταγωνιστεί αυτόν που μπορεί η οικογένειά του λόγω οικονομικής θέσης να αγοράσει, για τρίτη φορά, να αγοράσει ένα πτυχίο από ένα τέτοιου τύπου κολέγιο, τέτοιου τύπου ίδρυμα εδώ ή απ' έξω. Να σου το πω εγώ πολύ χήμα. Δεν σας έχει πιάσει καμία αναγκαιότητα εφαρμογής ενωσιακού δικαίου. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Είναι ψευτιές όλα. Αυτό που σας έχει πιάσει είναι το εξής. Είναι ότι έχετε κάνει, ήρθατε στην εξουσία, μέσα από ένα ευρύ μπλοκ κοινωνικών δυνάμεων που συγκρότησαν το αντισύριζα μέτωπο. Και τώρα έχουν έρθει όλοι αυτοί τώρα και σας λένε «δώσε και μένα μπάρμπα». Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των κολεγίων, αυτοί που εμείς ναι, τους βάλαμε όρους και κανόνες, έρχονται και σας λένε «άνοιξέ μας πεδίο κερδοφορίας». Και αυτό κάνετε. Γιατί ουσιαστικά τι δημιουργείτε? Λέτε και κλείνετε το μάτι προς αυτούς, ότι κοιτάξτε παιδιά, όποια οικογένεια τα καταφέρνει, έχει λεφτά, σε εσάς τα έρχεται, γιατί να κουράζεται να δώσει πανελλαδικές, αφού το αποτέλεσμα και το πτυχίο που θα πάρει, με αυτό θα μπορεί να διεκδικήσει θέση. Και υπάρχει και κάτι άλλο πιο βαθύτερο, ιδεολογικά πιο βαθύ. Ξέρετε, η ιστορία της κοινωνικής αμφισβήτησης στην Ελλάδα έχει περάσει διαχρονικά μέσα από το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Πάρα πολλοί που είμαστε εδώ μέσα, πάρα πολλοί, και από όλες τις παρατάξεις, περάσαμε στο επιστημονικό και κοινωνικό σχολείο της ανώτατης εκπαίδευσης, που ήταν ένα σχολείο και κοινωνικής κινητικότητας, που το λέτε και το ξαναλέτε. Έχετε πάρει χαμπάρι, το ξέρετε πολύ καλά, ότι με αυτό που κάνετε σταματάτε αυτή την κοινωνική κινητικότητα. Αλλά αυτοί που έχουν σήμερα, και δεν μιλάω να είναι αστική τάξη, να είναι κάποια ανώτερα μεσαία στρώματα, να είναι αυτό το μπλοκ των κοινωνικών δυνάμεων του 15-20% που σας στηρίζει, ότι εσείς, παιδιά μου, θα είστε αύριο αυτοί που θα διοριστούν τα παιδιά σας. Και όχι, αυτοί ένα παιδί μιας εργατικής οικογένειας, μιας αγροτικής οικογένειας, όπως είμαι εγώ. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, σε λίγο καιρό να μου το ξαναμετρήσεις. Λοιπόν, εσείς θα είστε αυτοί που αύριο θα είστε και οι εκλεκτοί της οποιασδήποτε δουλειάς.
Και δεν μου λέτε τώρα κάτι άλλο. Εφόσον θέλετε τόσο πολύ τις καλύτερες δουλειές που λέτε τώρα, που λέτε για τα πανεπιστήμια, για την αξιολόγηση, για το ένα και το άλλο, και ότι έτσι θα έχει αξία το πτυχίο κτλ., γιατί διαλύετε τις εργασιακές ρυθμίσεις τις οποίες είχαμε εφαρμόσει εμείς από τον Αύγουστο του 19 που βγήκαμε από τα μνημόνια σε σχέση με βάση ό,τι ζητάει ο ΣΕΠ. Με την απελευθέρωση των απολύσεων, με τους μισθούς των 300 ευρώ που ξανάρθανε, με την αντιστροφή της σχέσης μόνιμης από μερικής απασχόλησης που γίνει το τελευταίο εξάμηνο. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι τον Ιούλιο η ανεργία ήταν 16,9. Τώρα είναι 17,2. Σύντομα θα βγει. Τόσο είναι. Μετά από 5 χρόνια διαρκούς πτώσης ανεργίας, είναι το πρώτο εξάμηνο που ανέβηκε. Είναι επειδή ήρθε η ανάπτυξη. Είναι επειδή ήρθε η ανάπτυξη. Και επειδή ετοιμάζεται και στρώνει το έδαφος για τις καλύτερες δουλειές. Δεν κάνετε αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς πάλι που είστε οι νεοφιλελεύθεροι, που είστε αυτοί που θέλουν να φέρουν το καινούργιο και την καινοτομία και το ένα και το άλλο. Τι χριστιανοταλιμπανισμός είναι αυτός να δώσετε 2 εκατομμύρια ευρώ στη θεολογική σχολή της Βοστόνης την ίδια στιγμή που περικόπτεται τα προγράμματα, τα δωρεάν διετή προγράμματα για τους αποφύτους στο ΛΕΠΑΛ, 60 νομίζω ήταν αυτά τα προγράμματα, τα οποία τόσο θα κόστιζαν. Τι θα προσφέρουν αυτά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Μήπως να γλιτώσουν κάποιοι Μητροπολίτες εκεί και Αρχιεπίσκοποι να πάνε φυλακή. Χαϊδεύεται τη θρησκοληψία και την προγονοπληξία και την πατριδοκαπηλεία ενός κομματιού της ομογένειας για να πάρετε κανένα ψηφαλάκι αύριο. Εκεί η Αρχιεπισκοπή λέει, που σε αυτήν ανήκει αυτή η θεολογική σχολή, και κατά τα άλλα είστε το νεοφιλελεύθερο ρεύμα. Ρεύμα σκοταδισμού είστε. Τι έγινε, Ευρυπίδη μου? Λοιπόν, όχι, θα σου το πω εγώ πολύ ανοιχτά. Γράφουν ομογενειακές σελίδες και διαψεύστε το. Ότι 10 εκατομμύρια ευρώ έχει έλλειμμα η Αρχιεπισκοπή εκεί. Γιατί τα δώσανε, λέει, στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Από δωρεές που μαζεύτηκαν για να χτιστεί ο Άγιος Νικόλαος στο σημείο Ζέρο, εκεί που πέσανε οι πύργοι. Και αυτά χαθήκανε. Και τώρα τους ψάχνει η Αμερικάνικη εφορία και για να μην πάνε φυλακή, τους μπρόχνεται 5 εκατομμύρια δολάρια αναδρομικά από πέρυσι. Μπας και βρουν και τα άλλα 5 δανεικά για να κρατούν στη φυλακή. Γιατί αυτό το κάνετε. Και κατά τα άλλα είστε το νεοφιλελεύθερο ρεύμα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα. 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Όχι, κύριε Πουλάκη, λοιπόν, 2 λεπτά καθόλου. Ναι, εντάξει, θα το πάω κλείστε, όσο. Περάσατε το χρόνο. Λοιπόν, θέλω να πω μια κουβέντα. Πάρα πολύ να πω και γιατί θα περάσουν τα μεσάνυχτα. Ήθελα να κλείστε πω, σε ένα λεπτό. Ήθελα να πω για το θέμα της χρηματοδότησης. Δεν θα επεκταθώ όμως, έχουν απαντήσει πάρα πολύ. Ναι, υπάρχει κι άλλος τρόπος, κυρία Κεραμέως. Υπάρχει κι άλλος τρόπος, βέβαια. Από πότε πρέπει να εκτίρεται ο Υπουργός αν έχει πολιτικό σχέδιο για την κατανομή της χρηματοδότησης? Δεν το κατάλαβα. Με βάση τη λογική σας, κύριε, τι μας λέτε. Η λογική σας που οδηγεί, και αυτό θα πω μόνο. Έτσι, γιατί υπάρχει κι άλλος τρόπος να γίνει. Ο ΕΛΚΕ τι είναι? Δεν είναι ο τρόπος που ένα πανεπιστήμιο το οποίο αξίζει και έρευνα και μελετά παίρνει χρήματα παραπάνω? Γιατί την χρηματοδότηση του 100% τη πάτε σε 80 και 20? Θα οδηγήσετε σε μείωση. Να δώσετε αυτό που πρέπει να δώσετε και να το αυξήσετε παραπάνω από αυτό που το αυξήσαμε εμείς, που το είχατε κουτσουρέψει από τα 7 δις στα 4 και το ξαναπήγαμε στα 6. Να δώσετε παραπάνω και το τμήμα που θέλει και να καινοτομεί και να ερευνά και να κάνει, παίρνει από τον ΕΛΚΕ. Το μόνο στο σημείο του νομοσχέδιου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΛΚΕ, αλλά να λέτε ότι αυτά τα εφάρμοσε ο Λοβέρδος το 2012. Μαζί σα, ο Λοβέρδος τα φτιάξε αυτά. Όλο αυτό το λογιστικό, ο Λοβέρδος το φτιάξε. Ο Αντρέας, ο Λοβέρδος. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Επειδή είπατε πολλά, κυρία Κεραμέως, είναι ο κύριος Διγαλάκης δίπλα σας. Σε εσάς απευθύνομαι τώρα, κύριε Διγαλάκη. Γιατί καταργείτε το τμήμα των μηχανικών φυσικών πόρων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου στην Κρήτη? Υπάρχουν τρεις βουλευτές από τα Χανιά. Εσείς που λέτε ότι πρέπει να συνδέσουμε τα πανεπιστήμια με την παραγωγή. Η έρευνα των υδρογονανθράκων κάτω από την Κρήτη δεν θα γίνει? Κάτω από την Κρήτη δεν θα γίνει? Δεν θα υπάρχει ζήτηση τα επόμενα χρόνια για χημικούς μηχανικούς που είναι η μετεξέλιξη του τμήματος των μηχανικών φυσικών πόρων και περιβάλλοντος του ΤΕΗ Κρήτης? Αυτό γιατί το καταργείτε? Κλείστε, όταν υπάρχει, κύριε Πολάκη. Καταθέτω φτάξε όλα τα στοιχεία που υπάρχει. Απόφαση του συγκλήτου. Ωραία, μελέτη δώστε σπορ. Τα στοιχεία και ολοκληρώστε. Όχι, γιατί έχει πει να κάνω ψέματα, κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, απόφαση συγκλήτου. Απόφαση της συνέλευσης σχολής.
πολυκριτηριακή ανάλυση μελέτη SWOT που λέει τι χρειάζεται. 450 χιλιάρικα παραπάνω μετά το τρίτο εξάμηνο. Για να λειτουργήσει το τμήμα που θα παράξει μηχανικούς, που θα έχουμε τεράστια ζήτηση, που θα έχουν ακριβοπληρωμένες δουλειές αύριο μεθαύριο αυτοί, και αυτό το καταργείται. Εντάξει, κύριε Πολάκη, ξεπεράσατε λοιπόν, και τα 10 λεπτά. Δεν έχετε μεταχείριση. Αυτό είναι το ψευδεπίγραφο. Σας παρακαλώ θερμά. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Θα κλείσω. Κλείστε. Έχετε 10 κιλιάδες. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι άλλοι σέβονται το χρόνο. Τα καταθέτω. Σας παρακαλώ. Γιατί κατέθεσε διάφορες τροπολογίες η κυρία Κυραμέως. Για δεν μας δείτε την πόλη που είναι. Φοβάστε μη σας μαλώσει ο βουλευτής σας που είναι από εκεί. Για δεν μας δείτε την πόλη που είναι τα τμήματα αυτά που ιδρύθηκαν. Γιατί να μας τη λέτε. Εγώ σας λέω ότι εδώ φταίει. Αν κλείσει αυτό, κύριε Διγαλάκη, θα φταίτε εσείς, θα φταίει η κυρία Μπακογιάννη, θα φταίει ο κύριος Βολουδάκης για τα Χανιά. Και αντί να ασχολείστε με το real estate του. Πώς το λένε, προς το Λόφο Καστέλη, να ασχοληθείτε για να λειτουργήσει αυτό το τμήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε